κατσακίνητους εστιάζουν. Και εγώ λέω κατσακίνητους αστιάζω. Αυτοί πάντως που απουσιάζουν από τα έδρανα της Βουλής είναι αυτοί που επιλέξατε να είναι παρόντες. Just say. Σας έλειψα γιατί εσείς μου λείψατε. Επιτέλους μυαλό του Σύλλα που θα λέει αυτό που σκέφτεται και εννοεί θα έχει ένα συνειρμό. Γιατί καμιά φορά ξέφευγε, κατανοητό. Το επικίνδυνο πάντως με τα όπλα της Χρυσής Αυγής είναι ότι κατά λάθος αυτοί μπορεί να πυροβολήσουν τα πόδια τους, τα παιδιά τους, κανένα διερχόμενο. Το Κασιδιάρη πάντως τον είδατε που πυροβολούσε τις πινακίδες, έτσι. Είναι για δε συμπαθεί τα γράμματα. Εκτός αν ο Κασιδιάρης πυροβολούσε την πινακίδα, μήπως γιατί ήταν ξενόγλωση. Έξω οι ξένες πινακίδες από την Ελλάδα! Πάντως έτσι και η χώρα μπλέξει σε πόλεμο και μας επιτεθούν πινακίδες. Εγώ δεν ανησυχώ. Θα υπερασπιστεί την πατρίδα από τις πινακίδες η Χρυσή Αυγή. Εντάξει. Τώρα που το σκέφτομαι, ο Κασιδιάρης κανονικά πρέπει να είναι σε καραντίνα μόνο και μόνο λόγω ονόματος. Σε περιορισμό, ας από μόνος έπρεπε να τον είχα. Κατά τα άλλα, απόκριση. Ήταν για τις απόκρισεις. Τώρα μεταξύ μας, Παναγιώτορος παίζει να πιστεύει ότι ήταν όντως απόκριση. Άμα του είπαν απόκριση, απόκριση. Εδώ ψάχνει ακόμα να βρει ποιος είναι ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Ω, εδώ όντως το πάτε ήταν αποκριάτικο και ήταν ντυμένοι στόκοι. Ακόμα με αυτή τη στολή κυκλοφορούν. Είναι. Τι γελάς, ρε Μανώλη. Στόκος είναι στολή, είναι. Και όπως βγαίνουν από τα βιντεάκια που ανακτούν βέβαια οι αρχές. Άλλωστε, όσβησε, νόμισε, έσβησε το βίντεο. Πού είσαι, ρε. Το Μιχαλοφύρερ τον ακούσατε που είπαν υπήρχαν ναζί. Θα ήμασταν μαζί. Ο Πρετεντέρης, τα μεσημεριανάδικα και τα υπόλοιπα μίντε ταυτοποίησαν ακόμα τη Χρυσή Αυγή με τον ναζισμό, ή. Πριν 2-3 μέρες του Κουζίλο είδα απόσπασμα. Κουζίλος. Βουλευτής Χρυσής Αυγής που μιλούσε για τα μείζον προβλήματα του τόπου, έτσι. Δεν μπορεί να μιλήσει σωστά. Σκέφτεται σωστά και μας βγάλει από την κρίση αυτό. Αλλά εγώ δεν φοβάμαι, έχουμε τον Σαμαρά που όπως είπε έχουμε περάσει και πιο δύσκολα, θα τα καταφέρω. Βέβαια, τι, τουρκοκρατία, κατοχή, εμφύλιο, τι, σιγά, τώρα αυτό τι είναι, τι, φτάσουμε μέχρι εκεί που είμαστε. Ρε, χαμέ, τον καπιταλισμό έχεις επιλογές. Μπορεί να μην έχεις στέγη, φαγητό, περίθαλψη, αλλά μπορείς πάντα να πεθάνεις νηστικός και άστεγος από το κρύο. Τι φωνάζετε και αγώνεστε και το τιμολόγιο της ΔΕΗ με το ρεύμα ρυθμίζει το όπως όλα τα υπόλοιπα στην Ελλάδα. Τι θες, 2.000 απολυμμένους, πόσους σε χέρτα, κλεισέ. Πόσα μας λείπουν λεφτά, αχώστα στο ρεύμα, τα πάρουμε από εκεί. Απλά, πάντως υποπτεύομαι ότι όλη αυτή η διαδικασία επανασύνδεσης και λειτουργίας του ρεύματος στα φτωχά νοικοκυριά που δεν έχουν, για να μην πεθάνουν και από το κρύο, θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο. Διαπιστώνετε κι εσείς ότι αυτή η χώρα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον την περίοδο, έτσι περνάει μια ρευματοπάθεια. Πού είναι ο πράγμα να πυροβολήσει. Πάντως το επικοινωνιακό team είναι Einstein όλη της κυβέρνησης, είναι ικανή να βγάλουν βιντεάκι στην τηλεόραση πώς να ζεσταθείτε ασφαλώς με μαγκάλι για πολίτες που δεν έχουν ρεύμα και θα το δουν στην τηλεόραση. Τι θα γίνει, παιδιά, με τις τράπεζες, στα κέρδη χώρια στη χασούρα μαζί. Καταθέτης είμαι. Δεν είμαι μέτοχος επενδυτής εγώ. Καταθέτης, πρέπει να μου το διασφαλίσεις. Αλλιώς και στα κέρδη να παίρνω κομμάτια. Αν είναι να χάσουμε στη χασούρα και την κατάθεση. Και την πούτσα στο μουνί και την ψυχή στον παράδεισο, δεν γίνεται. Όχι, το λέω γιατί έχεις και τους φιλελέδες στα social media. Μπερδεύουν τον καταθέτη με το μέτοχο. Έτσι. Κατά τα άλλα, φοβάμαι να πω ότι είμαι άθεος. Μη μ' αφορήσει ο Πειραιός. Αψέκαστη θα πάμε, σας το λέω. Αυτά για σήμερα. Επανήλθα, Δημήτερος. Αυτό μόνο Χατζηπαύλου. Έμεινα από την πορεία τώρα γιατί έχει τα γυρίσματα. Εντάξει, τουλάχιστον είναι καλύτερος από το Μουτσίνα. Καλά, όλοι είναι καλύτεροι από το Μουτσίνα, εντάξει. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη. Και μην ξεχνάτε, κάθε Σάββατο 8.30 ώρα στο Half Note. Οδηγίες κρίσης, δεύτερος χρόνος. Η πιο αντιναζιστική, αντιθρησκευτική και σεξουαλικώς διαπαιδαγωγική παράσταση. Σας περιμένω.